Σεβασμιότατε, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί χορηγοί, εκλεκτοί προσκεκλητοί, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Πρωτέα, σας καλωσορίζω στα σημερινά εγκαίνια του ανακαινισμένου αγωνιστικού χώρου του Πρωτέα με τον πλαστικό χλωροτάπητα που σήμερα βλέπετε. Θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι αυτό το έργο είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου αυτοχρηματοδοτούμενο. Πλην μιας θετικής βοήθειας εκ μέρους της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διαχειρός της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κυρία Μπαφίτης Ανδριάνας, η οποία χρηματοδότησε με το 15% σε είδος την τοποθέτηση του πλαστικού χλωροτάπητα. Για τη σπουδαιότητα του έργου αυτό το ξέρετε. Απλά θα αναφέρω ότι συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση του αθλητικού κέντρου του Πρωτέα για χρήση όλης της αθλούμενης καρπαδιακής και όχι μόνο νεολαίας. Κύριε Υπουργέ, όταν ήρθαμε το μεσημέρι εδώ πέρα και περάσαμε από κάτω, σας έδειξα το κάτω γήπεδο, είδατε και αυτό το γήπεδο. Τα δύο γήπεδα, όσο παράξενο κι αν σας φαίνεται, έχουν ένα κοινό. Είναι η έκταση δωρήθηκε από τη Μητρόπολη Επαρχίας Καρπάθου και Κάσου. Το μεν γήπεδο. Το μεν γήπεδο που βλέπετε δωρήθηκε το 1965, τη Μητρόπολη. Το κάτω γήπεδο, να είναι καλά ο Μητροπολίτης μας, Βασιλεότατος Καρπάθου και Κάσου, ο κύριος Ανδρόσιος, διαχειρός του Μητροπολίτη μας δωρήθηκε στο ελληνικό κράτος και έγινε αυτό το πρώην στολίδι. Όπως βλέπετε επίσης, είδατε και τον χώρο του μπάσκετ. Αυτό δεν μας το έδωσε η Μητρόπολη. Στη θέση της Μητρόπολης... ναι. Στη θέση της Μητρόπολης βρίσκεται εδώ η εκπρόσωπος των κληρωμένων της Βαγγέλας, της αείμνηστης Βαγγέλας Νικολάου, η κυρία Ριμούνα Νικολάου, η οποία μας παραχώρησε αυτή την έκταση του μπάσκετ και το διπλανό πάρκινγκ. Όπως βλέπατε, όπως είδατε και όπως βλέπετε, η ιδιωτική πρωτοβουλία σε αυτό το νησί, σε αυτό το χωριό, είναι στην υπηρεσία των αθλητών, των παιδιών και εν γέννη της Καρπάθου. Κύριε Υπουργέ, για την Κάρπαθο, σαν Καρπάθη, ένα πράγμα σας ζητάμε για την Κάρπαθο. Το 2006 και το 2007, όπως ξέρετε κι εσείς, έγιναν τότε οι αγώνες, το παγκόσμιο πρωτάθλημα windsurfing στον Αφιάρτη. Σταμάτησαν για πολλά χρόνια λόγω έλλειψης πιστώσεων. Έφερναν τουρισμό αθλητικό. Πιστεύω ότι θα είναι μια καλή κίνηση από το μέρος του Υπουργείου σας να δει θετικά αυτό το αίτημα και να επανεξετάσετε την επαναδιαξαγωγή των αγώνων windsurfing στην Κάρπαθο. Σαν Πρωτέας τώρα, δεν ζητάμε ούτε από την κυβέρνηση τίποτα, ούτε από το Υπουργείο Αθλητισμού τίποτα, ούτε από εσάς προσωπικά τίποτα που έχει να κάνει με το γήπεδο ποδοσφαίρου. Παράκλησή μας είναι να κοιτάξετε πίσω σας, το γήπεδο μπάσκετ. Δεν ζητάμε κλειστό. Ζητάμε ένα σκέπαστρο για να μην βρέχονται τα παιδιά των σχολείων, των αθλητών μας, όλες τις Καρπάθου που έρχονται 365 μέρες το χρόνο, δωρεάν και αθλούνται. Σας ζητάμε αυτό. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ που ήρθατε στο σπίτι σας. Καλή συνέχεια.